Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε σήμερα η δυνατότητα να βρεθώ μαζί σας στη Φωκίδα, μια πολύ σημαντική μέρα για την ελληνική ιστορία, για την νεότερη ελληνική ιστορία, μια μέρα ταυτισμένη με τους αγώνες της νέας γενιάς για δημοκρατία, για ελευθερία, για καλύτερη παιδεία. Βρίσκομαι εδώ σήμερα στη Φωκίδα για να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι για την κυβέρνησή μας δεν υπάρχει ξεχασμένη Ελλάδα, δεν υπάρχουν ξεχασμένοι Έλληνες και κατά συνέπεια η προσοχή μας όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων πρέπει να στρέφεται πρωτίστως σε αυτές τις περιοχές που έχουν κάθε λόγο ιστορικά να αισθάνονται αδικημένες. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην Φωκίδα, έναν τόπο στον οποίο συμπυκνώνονται πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αναφέρθηκαν σε αυτά όλοι οι προαναλύσαντες. Ένα τόπο όμως ο οποίος ταυτόχρονα μαστίζεται από μείωση πληθυσμού, από περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη, από ανεργία. Στόχος μας λοιπόν είναι πώς θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις μεγάλες δυναμικές που υπάρχουν εδώ στη Φωκίδα, με τις απαραίτητες παρεμβάσεις που χρειάζονται από πλευράς πολιτείας σε όλα τα επίπεδα, κεντρικό κράτος, περιφέρεια, αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, έτσι ώστε να μπορέσει η Φωκίδα πραγματικά να ξεκλειδώσει αυτήν την, θα έλεγα, μοναδική αναπτυξιακή δυναμική που διαθέτει. Και είναι μοναδική, διότι η Δελφή είναι μοναδική. Και η Δελφή είναι ένας τεράστιος αναξιοποίητος πλούτος, όχι μόνο για τη Φωκίδα, όχι μόνο για τη Στερεά, τολμώ να πω για ολόκληρη την χώρα μας. Και για να ξεκινήσω λοιπόν από το ζήτημα των Δελφών, της προστασίας του δελφικού τοπίου, της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, να πω μόνο ότι η κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου, έχει δίκιο ο Υπουργός να λέει, είναι στην καλύτερη δυνατή εδώ και πολλά χρόνια, όμως θα πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξα σχέδια και πιο φιλόδοξα οράματα για τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην προστασία του από τις πτώσεις των βράχων, ένα έργο πολύ σημαντικό το οποίο προφανώς και πρέπει να γίνει. Αναφέρομαι στο όραμα το οποίο εγώ έχω προσωπικά και νομίζω ότι το συμμερίζεστε όλοι σας για την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου, την παράκαμψη των Δελφών μέσω μιας υπόγειας σύραγγας. Ένα έργο το οποίο πραγματικά θα ανοίξει νέους δρόμους για την αξιοποίηση και την ανάδειξη αυτού του μοναδικού χώρου παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Ένα έργο το οποίο πρέπει να μελετήσουμε, δύσκολο, σύνθετο, αλλά έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι όταν θέλουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, έχουμε τη δυνατότητα, τη βούληση και να κινηθούμε γρήγορα και να βρούμε τους πόρους ώστε το έργο αυτό καταρχάς να μελετηθεί σωστά και στη συνέχεια να υλοποιηθεί. Αναφέρθηκε η Υπουργός στην ανάγκη παρεμβάσεων στο υφιστάμενο συνεδριακό κέντρο Δελφών. Αυτές θα γίνουν στην έκταση που μας το επιτρέπουν οι περιορισμοί, οι ασφυκτικοί περιορισμοί. Σωστά υπάρχουν αυτοί οι ασφυκτικοί περιορισμοί προστασίας του δελφικού τοπίου. Όμως αν θέλουμε πραγματικά να μετατρέψουμε το κέντρο αυτό σε έναν παγκόσμιο προορισμό για διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χώρο και ο χώρος αυτός πρέπει να γίνει στην ΙΤΕΑ. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εξέβρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και με το Δήμο για την εξέβρεση χώρου. Οραματίζομαι λοιπόν ένα πολύ μεγαλύτερο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο στην ΙΤΕΑ, το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί ως δορυφόρος του βασικού κέντρου που έχουμε στους Δελφούς και να δώσει πολύ μεγαλύτερη δυναμική στην δυνατότητα της ευρύτερης περιοχής να προσελκύει συνέδρια, εκδηλώσεις πολιτιστικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος. Όλο το χρόνο, νομίζω. Όλο το χρόνο. Από εκεί και πέρα, είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να μιλάμε για έργα τα οποία δρομολογούνται με εξασφαλισμένους πόρους. Όταν συζητήσαμε με τον Υπουργό Υποδομών, τον Υφυπουργό, τον Γιάννη, αμέσως μετά την ανάληψη της ευθύνης της διακυβέρνησης του τόπου, ποια είναι τα μεγάλα έργα τα οποία χρειάζεται η Φωκίδα, ήταν σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο δρόμο, ο οποίος θα σπάσει την απομόνωση της Φωκίδας και θα συνδέσει σε πρώτη φάση την Άμφισσα
με την Εθνική Οδό. Αυτό είναι το έργο για το οποίο μιλάμε, ο άξονας Πράλου Άμφισσας, ίσως ο πιο ακριβός δρόμος στην Ελλάδα. Γιατί είναι ο τεχνικά πιο δύσκολος. Μιλάμε για ένα δρόμο 25 χιλιόμετρων με προϋπολογισμό ο οποίος πλησιάζει στα 300 εκατομμύρια. Σκεφτείτε το παραπάνω από 10 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο. Σε συνδυασμό βέβαια με τον κόμβο, την παράκαμψη της γραβιάς, αυτό είναι πιο απλό έργο. Δαπανούμε πολλούς πόρους ανά χιλιόμετρο, αλλά έχουμε μια υποχρέωση να το κάνουμε, διότι η εμπειρία μας δείχνει ότι οι οδικοί άξονες πραγματικά μπορούν να δρομολογήσουν και να δώσουν μια τελείως νέα αναπτυξιακή δυναμική σε τόπους οι οποίοι υπέφεραν από την απομόνωση εδώ και πολλές δεκαετίες. Και βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Το αμέσως επόμενο είναι να επικαιροποιήσουμε τις μελέτες για την σύνδεση της Άμφισσας με την Ιδέα και το Γαλαξίδι και μετά να προχωρήσουμε να μελετήσουμε το κομμάτι της σύνδεσης του Γαλαξιδίου με την Ετώλα Καρνανία, με το Αντίριο, ώστε να δημιουργήσουμε και έναν άξονα Δύσης-Ανατολής, Ανατολής-Δύσης που θα τέμνει ουσιαστικά διαγώνια την στερεά Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες ακόμα για τα σημαντικά περιβαλλοντικά έργα τα οποία δρομολογούνται. Παραλίμνιος αγωγός λιμάτων του Μόρνου, ένα έργο το οποίο θα γίνει, έχετε την διαβεβαίωσή μας, είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει για λόγους πυροβολητικούς και αναπτυξιακούς, όπως μας εξήγησε ο Δήμαρχος. Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα μεγάλα αρδευτικά έργα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και τους καλλιεργητές της Φωκίδας ότι η κατανομή των υδάτων θα γίνει με τρόπο δίκαιο. Θα μιλήσω σε λίγο για το ζήτημα του Ελαιώνα, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να στερήσουμε από την Φωκίδα και από το ανατολικό τμήμα του Ελαιώνα της Άμφισσας αρδευτικά δικαιώματα και νερό, τα οποία είναι κατοχυρωμένα εδώ και πολλές δεκαετίες και μιλάμε, όπως είπατε εξάλλου, για το πιο παραγωγικό κομμάτι σήμερα του Ελαιώνα. Από και πέρα άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την τοποθέτηση της κυρίας Κατσαΐτη για την ανάγκη οι αναπτυξιακές δράσεις μιας περιοχής όπως Φωκίδα να τέμνονται και με τις πρωτοβουλίες που παίρνουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά εδώ στην Άμφισσα. Πρέπει να στηρίξουμε το τμήμα και πρέπει να στηρίξουμε την Άμφισσα ως εκπαιδευτικό προορισμό. Όσο βελτιώνονται οι υποδομές, τόσο πιο εύκολο θα είναι για ένα νέο παιδί να σκέφτεται να έρθει στην Άμφισσα για να σπουδάσει. Καταλαβαίνω ότι έχετε εξαιρετικές εγκαταστάσεις και θα ήταν πραγματικά κρίμα αν δεν είμαστε σε μια θέση να τις αξιοποιήσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι εγκαταστάσεις, είναι και το προσωπικό, είναι οι καθηγητές και είναι και αυτή η ματιά την οποία βρίσκω τόσο ενδιαφέρουσα. Η εκπαίδευση πάντα να συνδέεται με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Και νομίζω ότι αυτό στη δικιά σας την περιοχή συμβαίνει και με το παραπάνω. Να πω δύο κουβέντες για το ζήτημα της ανάπτυξης των ορεινών όγκων. Πιστεύω πάρα πολύ στην μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται η Ελλάδα να γίνει προορισμός 12 μήνες το χρόνο. Ο Παρνασσός δεν ανήκει μόνο στην Φωκίδα, ανήκει όμως και στη Φωκίδα. Και η απρόσκοπτη λειτουργία του οικοδομικού κέντρου προσφέρει αναπτυξιακή δυναμική σε όλους τους όμορους δήμους. Έχουν γίνει πολλά πράγματα στο χιονοδρομικό, το γνωρίζετε και εσείς. Πέρυσι λειτουργήσε πολύ καλύτερα από φέτος, αλλά βέβαια το σχέδιο συμπεριλαμβάνει και μία ιδιωτικοποίηση του χιονοδρομικού, μία δυνατότητα να φέρουμε έναν μεγάλο επενδυτή με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των χιονοδρομικών, ώστε να μπορέσει το χιονοδρομικό να αναδειχθεί ως πόλος προσέλκυσης τουρισμού 12 μήνες το χρόνο. Μην βλέπουμε μόνο το βουνό τους μήνες που χιονίζει. Το βουνό αυτή τη στιγμή, οι αναδραστηριότητες γύρω από το βουνό αναπτύσσονται 12 μήνες το χρόνο και βέβαια η δυνατότητα να βρεθεί κανείς σε ένα πανέμορφο βουνό όπως τον Παρνασσό και να κάνει σκι ή ποδήλατο βουνού και μετά από μισή ώρα να μπορεί να κολυμπάει στην Ιταία ή στο Γαλαξίδι είναι κάτι μοναδικό. Δεν θα το βρει κανείς αυτό σε πολλά μέρη. Και αυτό ανοίγει, ξεκλειδώνει τελείως νέες αναπτυξιακές δυναμικές για το πώς αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη των ορεινών όγκων συνολικά. Και βέβαια,
Χαίρομαι, διότι η περιφέρεια συνολικά πια έχει πολλά περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή της. Μίλησε και ο Περιφερειάρχης για το γεγονός ότι το ΠΕΠ της Θερίας Ελλάδος ξεπερνάει τα 425 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ΠΕΠ. Υπάρχουν λοιπόν όροι, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει μια εξαιρετική, και θέλω να το τονίσω αυτό, συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, της κεντρικής κυβέρνησης. Όλοι τελικά θέλουμε να δουλεύουμε οργανωμένα και συντονισμένα για να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια. Θα έπρεπε να τα πει αυτά ο Άκης ο Σκέρτος, αλλά έκλεψα λίγο από τον χρόνο του για το ζήτημα του ελαιώνα της Άμφισσας. Θέλουμε ως κυβέρνηση κάθε πρόβλημα, κάθε καταστροφή να τη μετατρέπουμε σε ευκαιρία. Και πράγματι, όταν έγινε η μεγάλη ζημιά στον ελαιώνα της Άμφισσας, αμέσως συζήτησα με τους συνεργάτες μου, με τον Άκη, με τον Γιάννη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, όχι απλά για να αποκαταστήσουμε τη ζημιά η οποία έγινε, αλλά για να μετατρέψουμε αυτό το μοναδικό συστατικό του Δελφικού τοπίου σε έναν παραδοσιακό ελαιώνα, έναν χώρο στον οποίο να μπορούμε να συνδυάζουμε αγροτική παραγωγή, αλλά και δράσεις πολιτισμού και αναψυχής. Και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει με μια σειρά από δράσεις, με πρώτη προφανώς την φύτευση 6.000 καινούριων ελαιόδεντρων για να αντικαταστήσουν αυτά τα οποία έχουν καεί. 45.000 καταλαβαίνω περίπου ήταν από την φετινή φωτιά και άλλα 15.000 από τη φωτιά του 2013. Αυτό γίνεται με τη συνδρομή όχι μόνο του ΕΔΓΑ αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες χορηγίες. Έχουμε πρόσδεσμάνες με τον κύριο Γιάννο Γραμματίδη, ο οποίος έκανε την αντίστοιχη δουλειά στην Ολυμπία. Άρα υπάρχει δηλαδή μεγάλη εμπειρία για το πώς γρήγορα μπορούν να δρομολογούνται αυτές οι δράσεις. Εκτιμώ ότι τα πρώτα δέντρα μπορούν να φυτευτούν πολύ, πολύ σύντομα. Τον επόμενο Μάρτιο. Τον επόμενο Μάρτιο. Αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε τη δημιουργία ενός καινούριου ειδικού φορέα διαχείρισης του παραδοσιακού ελαιώνα, στον οποίο θα συμμετέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχει η Περιφέρεια, θα συμμετέχει ο Δήμος. Ποιος είναι ο σκοπός? Να μπορούμε να παράγουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δεν γίνεται, το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, το λάδι, οι ελιές που παράγονται στον ελαιώνα της Άμφισσας να μην πολλούνται πολύ πιο ακριβά από ότι λάδι και ελιές που παράγονται σε έναν άλλο ελαιώνα που δεν έχει αυτό το τεράστιο ιστορικό βάρος που έχει ο μεγαλύτερος συνεχόμενος ελαιώνας στη χώρα, απόλυτος ταυτισμένος με το Δελφικό τοπίο. Άρα, βρούμε ένα brand name, Sacred Delphi ή οτιδήποτε άλλο καταφέρουμε να επιλέξουμε για να μπορέσουμε να δείξουμε και στους παραγωγούς, στους οι οποίοι σε έναν βαθμό, μην κοροδευόμαστε, έχουν παραμελήσει και δεν υπήρχε ενδιαφέρον οικονομικό για την ανάπτυξη του ελαιώνα, ότι υπάρχει μέλλον. Υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Γενικά φέτος το λάδι μας πάει καλά. Έχουμε και μεγάλη παραγωγή και καλές τιμές. Αλλά ο σκοπός μας δεν είναι να παράγουμε λάδι και να το πουλάμε στη Χοδρική στην Ιταλία. Ο σκοπός μας είναι να μπορούμε να καρπωνόμαστε εμείς όλη την υπεραξία. Και η υπεραξία είναι η ποιότητα, είναι η συσκευασία, είναι το brand και είναι τελικά η ιστορία την οποία λέει κάθε προϊόν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία μπορούν να πούν μια πιο όμορφη διαχρονική ιστορία από το λάδι, τις ελιές που θα παράγονται εδώ στον ελαιώνα της Άμφισσας. Και βέβαια, μας ενδιαφέρει και κάτι ακόμα, μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε τον ελαιώνα της Άμφισσας ως ένα εργαστήρι καινοτομίας για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την παραγωγικότητα στην διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου. Θα δουλέψουμε με τους καλύτερους. Είχα την ευκαιρία να κάνω αυτήν την συζήτηση με τον πρόεδρο της Microsoft. Κάναμε με τη Microsoft ένα πάρα πολύ καινοτόμο project στην Ολυμπία, όπου δρομολογήσαμε μια καταπληκτική εφαρμογή ψηφιακής επαυξημένης πραγματικότητας, όπου μπορείτε με το κινητό σας να πηγαίνετε και να βλέπετε ακριβώς πώς ήταν ο αρχαιολογικός χώρος.
Μίλησα λοιπόν στον πρόεδρο της Microsoft και του είπα να φέρουμε τη Microsoft εδώ στον Ελώνα της Άμφισσας, να δούμε πώς μπορούμε να συνενώσουμε καινοτόμες δράσεις για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να μειώσουμε το περιοδικό μας αποτύπωμα ως προς την παραγωγή ελαιολάδου. Και μπορώ να σας πω ότι ενθουσιάστηκε με αυτή την ιδέα, διότι και οι μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα βλέπουν την προστιθέμενη αξία για αυτές από τέτοιου είδους συμπράξεις. Έχουμε λοιπόν πολύ φιλόδοξα σχέδια για τον Ελώνα της Άμφισσας. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Άκη Σκέρτσο, ο οποίος πήρε αυτό το project και αυτό το project, μάλλον το αγκάλιασε έτσι με την ψυχή του. Και νομίζω ότι πράγματι μπορούμε εδώ πέρα στον Ελώνα και με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και με τη συνεργασία του Πανεπιστημιακού Τμήματος, το οποίο θέλουμε να το εμπλέξουμε ενεργά σε όλη αυτή την προσπάθεια, να κάνουμε θαύματα. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε και να βάλουμε το στόχο των φιλοδοξιών μας πάρα πολύ ψηλά όταν πρόκειται για τα ζητήματα αυτά. Να κλείσω με μία πιο γενική παρατήρηση. Στην τοξικότητα των τελευταίων ημερών, εβδομάδων, η κυβέρνησή μας θέλει πάντα να απαντά με έργα και πρωτοβουλίες που τελικά αφορούν όλους τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και το μήνυμα της σημερινής μέρας. Γιατί το Πολυτεχνείο ήταν τελικά μία γιορτή ενότητας. Ενωμένη η νεολαία μας τότε, μακριά από τις όποιες κομματικές ή πολιτικές προτιμήσεις, αγωνίστηκε για δημοκρατία και ελευθερία. Σήμερα που η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες, δεν μας αξίζει ένας νέος διχασμός. Και προσωπικά θα αγωνίζομαι πάντα να στρέφω την προσοχή μου και την προσοχή της κυβέρνησης, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών. Σήμερα που μιλάμε, κατατίθεται στην Βουλή ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά συνταξιωτικά ζητήματα. Λύνονται κάποιες χρόνιες εκκρεμότητες από το παρελθόν, ζητήματα παραγραφής χρεών, γονική άδεια για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά νομοθετείται και το επίδομα στήριξης, το οποίο θα δώσουμε στους συμπολίτες μας το Δεκέμβριο, 250 ευρώ, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν στο βαθμό που αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός, οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, τις επιπτώσεις από την παγκόσμια έκρηξη των τιμών, αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Εδώ και τρεις εβδομάδες τρέχει η δράση του καλαθιού του νοικοκυριού. Λιδωρήθηκε από πολλούς. Και είπαμε όμως όχι, θα το παλέψουμε. Και θα κοιτάξουμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε στην αγορά, ώστε να δρομολογήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ μάρκετ, να εξασφαλίσουμε ότι οι τιμές σε ένα βασικό καλάθι προϊόντων που χρειάζονται τα πιο αδύναμα νοικοκυριά θα βαίνουν μειούμενες. Και αυτό γίνεται σήμερα που μιλάμε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Αυτά ενδιαφέρουν τους πολίτες. Και αν μου επιτρέπετε και μία παρατήρηση, αυτό θα κρίνουν και την εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα γίνει το 2023. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μας να αγωνιζόμαστε, αφενός να είμαστε συνεπείς με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αφετέρου να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και κρίσεις που μας έρχονται από απ' έξω. Καμία από τις κρίσεις που η χώρα κλήθηκε να διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια δεν την προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι. Μετατρέπουμε όμως τις κρίσεις σε ευκαιρίες. Στεκόμαστε κοντά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Η πολιτική μας έχει ένα έντονο κοινωνικό πρόσημο. Αποφύγαμε τα οριζόντια μέτρα. Ακριβώς γιατί κρίναμε ότι έπρεπε τους πόρους τους οποίους μας προσφέρει η υψηλή ανάπτυξη να τους διαθέσουμε στοχευμένα σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και σε αυτή τη γραμμή θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε. Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο. Ξέχασα να απαντήσω στο ερώτημα για την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων. Από ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να παράγουν οι ίδιες περισσότερη ενέργεια για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα όταν καταφέρουμε να το πετύχουμε, να έχετε πρόσβαση σε φτηνή ενέργεια, κυρίως ηλιακή ενέργεια, και θα σαρώσουμε τα όποια εμπόδια υπάρχουν. Είναι πρώτη προτεραιότητα για μας να δώσουμε παραπάνω
δυνατότητα για ενεργειακή αυτονομία στις παραγωγικές μας μονάδες. Κλείνω λοιπόν και πάλι εκφράζοντας τη χαρά μου για το επίπεδο συνεργασίας που έχουμε εδώ πέρα στη Φωκίδα και με τους Δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη. Να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε γραμματέα της κοινωνικής ομάδας, τον Γιάννη Μπούγα. Σε μία έτσι δύσκολη περίοδο έχει αποδείξει ότι μπορεί ταυτόχρονα να είναι εξαιρετικός γραμματέας της κοινωνικής ομάδας και εξαιρετικός βουλευτής Φωκίδος. Και να δεσμευθώ ότι εδώ πέρα θα είμαστε και πάλι δήμαρχοι, χρωστάμε μία επίσκεψη στη Δυτική Φωκίδα. Όπως βλέπετε όμως έχω αυτή την κακή συνήθεια της δεσμεύσης μου να τη στείλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.